Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Σεφ Παύλος Φλόγας και είμαι ακόμη μια φορά μαζί σας να φτιάξουμε υπέροχα γλυκά, τα οποία τα έχετε ζητήσει επανειλημμένως. Μείνετε μαζί μας και θα το απολαύσετε. Είμαστε η Πατμό. Παύλο μου, καλώς όρισες. Καλώς σας ήρθα ακόμα μια φορά. Μπράβο. Και έχουμε και σήμερα γλυκά. Ναι. Τέλεια, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Έτσι, έχουμε γλυκά, Χρήσο μου, διότι ο κόσμος, παρά τις δίαιτες, ζητά γλυκά. Είναι παράξενο. Οι τηλεθεατές μας είναι γλυκίες και έτσι θέλουν γλυκά. Γλυκατζίδες. Γλυκατζίδες, αλήθεια. Το λοιπόν, σήμερα θα μας φτιάξει μια σοκολατίνα γκανάζ. Και μια μεγάλη έκπληξη. Ναι, είπαμε το, τα ροδίτικα λουκούμια. Μπράβο, ναι. Επίσης εδοκίμασα, τα είμαι από τους τυχερούς που τα εδοκίμασα εν μέσω κορονοϊού. Ξέρετε, λίγο πριν τον κορονοϊό που τα δοκίμασα. Λίγο πριν τον κορονοϊό. Ναι, γιατί ίσως να τα δείξουμε στην εκπομπή. Εδώ που ήρθε ο καιρός τους, είναι τέλειο κεραστικό. Έχει μέσα σκόνη αμυγδάλου, ινδοκάριδο, ναι. Και κάτι άλλα υλικά που θα μας τα πεις μετά. Θέλεις να ξεκινήσουμε με τη σοκολάτινα μας, γιατί να κάνουμε πάντα σπάνι και μια γκανάζ. Ναι, ναι. Το λοιπόν, τα υλικά μας για τη σοκολατίνα γκανάζ είναι για το πάντα σπάνι 3 αυγά, 125 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 30 γραμμάρια κακάο, ένα κουταλάκι baking powder, 2 κουταλάκια βανίλια, θα χρειαστούμε μισό κουταλάκι αλάτι και μια κουταλιά νερό. Και για την τέλεια γκανάζ θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 400 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος 40% κακάο και θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα 52% κακάο. Ναι, να τα εξηγήσουμε στην πορεία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να ανάψουμε για να κάνουμε την γκανάζ. Να ανάψουμε το μάτι. Βάζουμε πρώτα τη φρέσκα την κρέμα. Άψα το άλλο. Όποιο θέλεις, άψα, δεν το άψουμε. Όχι, τούτο. Mm-hmm. Άρα θα βάλουμε την κρέμα την γάλακτος. Ναι. Νομίζω να βράσει, όχι να βράσει τέτοια. Όχι να κοχλάσει. Να κοχλάσει. Παύλο, μέχρι να κάνει φουσκάλες έτσι. Μπράβο. Στην άκρη. Ναι. Το λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το παντεσπάνι το οποίο είναι πανεύκολο. Κατάφερα και πέσα πάνω σε μια συνταγή, έκαμα μάλλον μια συνταγή, η οποία προσαρμόζεται και στα σινιά του φούρνου τα σπιτικά, τα οικιακά. Είναι ακριβώς μια δόση για ένα σινί, να το δείξουμε μετά. Και ψήνεται σε 8 με 10 λεπτά. Τέλεια. Είδα ότι δεν θα το βάλεις στη φόρμα που να το βάλουμε, που βάλουμε εμείς, ας πούμε, σπίτι, ξέρω εγώ, 24 εκατοστά φόρμα, κόφκουμε εδώ στα 3. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά εκείνο να θέλει παραπάνω ψήσιμο. Ναι. Πρέπει να έχεις 3 φόρμες τις ίδιες. Mm-hmm. Για να βάλεις, ότι είναι λεπτό να το δούμε μετά, να το εξηγήσουμε μετά και τούτο. Βάζουμε και τη ζάχαρη. Έβαλες μέσα το 3 αυγά. Και τη ζάχαρη, 125 γραμμάρια ζάχαρη. Ναι, και χτυπούμε. Θέλει το. Θέλει λίγο που πίσω το κουμπούι του, μπράβο. Στην ψηλή ταχύτητα, για να γίνει κρέμα. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, να βάλουμε τα 100 γραμμάρια το αλεύρι. Μάλιστα. Για όλες τις χρήσεις, θα μπορούσαμε να βάλουμε και φαρίνα. Όχι. Για όλες τις χρήσεις. Ναι. Εντάξει. Και 30 γραμμάρια κακάο. Mm-hmm. Δηλαδή χρύσο 100 και 30, 130. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι αν θέλουμε να κάνουμε ένα άσπρο παντεσπάνι, βάζουμε 130 γραμμάρια αλεύρι. Εντάξει. Δύο φαγελάκια βανίλια. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Δεν θυκευάζω τα γκάμω, κανένα λάθος. Όχι, έλα, ελέγχωσε. Μισό κουταλάκι αλάτι. Μισό κουταλάκι αλάτι.
Μάλιστα. Τούτα είναι τα στερεά μας τα. Ναι. Και περνούμε το. Η κρέμα είναι και θέλει ανακάτεμα, ναι. Ποια κρέμα. Όχι. Ένα βράσι, να ρίξουμε μέσα τη σοκολάτα. Μάλιστα. Τέλεια. Μόνο που το αλάτι σου, κυρία Χρύσο, που μου δω και σε χοντρό και έμπαιρνα από τη σύντα. Έχω, έλα λεπτό να σε φέρω. Δεν θέλει και πολύ, ρε. Όχι. Εντάξει. Τέλειο. Έτσι για να πιάει γεύση. Πάντα το αλάτι, Παύλο, που βάλουμε εδώ για να αναδειχθούν οι γεύσεις, ναι. 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 Τούτο θέλει το αλάτι. Ιδίως με τη σοκολάτα βοηθά την πάρα πολλά. Το κακάο και τη σοκολάτα. Αρέσκει μου κάποια γλυκά που τα συναντάς σε κάποια εστιατόρια που η σοκολάτα και που πάνω έχουν ποτούν το χοντρό το αλάτι. Ναι. Το θαλασσινό το αλάτι. Ναι. Είναι και η λεγόμενη salted caramel. Και εκεί είναι ωραία. Να την κάνουμε σε κάποια άλλη φάση. Τον Οκτώβρη, Παύλο, πού θα την κάνουμε. Είμαι σίγουρη ότι τον Οκτώβρη, μενε λέμε, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε αυτή τη συνταγή. Που τώρα, Αύγουστο. Α, θα ξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη για να τελειώσουμε τον Οκτώβρη, Παύλο μου. Είδες, πειράζει να τσοσκιό. Θα την ξεκινήσουμε, καλέ μου. Άρα είναι έτοιμο, Παύλο μου. Ναι, είναι έτοιμο. Βασικά θέλουμε να φουσκώσει λίγο και τον που λέμε να σπρίσει. Ναι, είναι το μείγμα μας. Όχι να φουσκώσει λίγο, να φουσκώσει πολλά. Ναι. Θέλει λίγη ώρα, επελάναμε σας με το βίζι, αλλά έτσι πρέπει. Το λοιπόν. Φίλε και φίλοι, έτω. Είναι όλον αέρα, να φρός. Και μοιράζουμε το μείγμα των στερεών σε τρεις δόσεις με το γνωστό ανακάτεμα από κάτω μέχρι πάνω ή το λεγόμενο σταυρωτό. Μάλιστα. Εγώ δεν ακολουθώ και τόσο πολλά το σταυρωτό. Θωρείς, πιάνω το που κάτω και ανακατώνω το φέρνω το πάνω. Είναι πιο εύκολο παρά το σταυρωτό. Και εγώ έτσι το κάνω. Το που κάτω και πάνω. Προσέχονται να με φύγει ο αέρας. Θέλει σιγά σιγά. Θέλεις να σου ετοιμάσω έναν ταψί με λαδόκολλα. Να βάλεις ναι, μέσα ναι, του φούρνου. Έχουμε. Ναι. Εμένα μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο από το δικό σου, αλλά μην πειράζει. Δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Αν έχεις επαγγελματίας, έχεις το διαρκαστά σου. Έλα σου πω, ακόμα παραμιλώ με την που μας έφτιαξες την περασμένη εκπομπή, να ξέρεις, α. Ναι. Ω, Παναγία μου. Τι είναι τα σχολεία, σε να εσκάμω εγώ με χίλιες άλλες παραλλαγές. Τέλειωσε τώρα που θα το κόλπο και βάλεις το ριζίντο που κάτω των πατών και κλείς το σαν φωλιά και μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι θέλεις. Ναι. Τέλειο. Πολλά ωραίο. Τα άλλα τα τάκος, μεν το συζητάς, είπα σου το, ήταν... Δηλαδή, είναι να τα φύγετε έτσι την πιτσούα, να ξεροψηθεί. Όσοι μας είδατε προχτές, θα πιάσετε τορτίγια, θα τη βάλετε μέσα βούτυρο, θα κόψετε στρογγυλά, θα βάλετε μέσα βούτυρο, θα βάλετε αλεσμένο, θα τη βάλετε μέσα σε αλεσμένο μπισκότα digestive, θα πιάσετε ποτούν την φόρμα σιλικόνη. Για... Ναι, η σιλικόνη είναι που την άλλη, την... Για τα cupcakes. Ού, τούτο διαβράσε μας πολλά. Εντάξει. Ξήχασα να το πω. Και θα τα κάνετε έτσι σαν τα τάκος, θα τα βάλετε πάνω στις φόρμες και θα ψήσετε στο φούρνο για 8 λεπτά. Τέλεια. Να βάλω μέσα την κρέμα. Όχι, να βάλεις τη σοκολάτα μέσα. Τη σοκολάτα, μάλιστα. Τη σοκολάτα αλλά μην τα ανακατώσεις. Απλά γύρω μέσα. Απλά μέσα, εντάξει. Ναι. Ας πούμε το. Εντάξει. Ας το κάνουμε μόνο. Μάλιστα. Ούτε το σκεπάζεις που πάνω. Τίποτε. Εντάξει, εγώ σκεπάζω το λίγο για να μην ισκούν υδρατμοί μέσα. Όχι, πρέπει να μην ισκούν υδρατμοί μέσα, χαλάς το σοκολάτα. Αλήθεια. Το νερό. Okay. Πρέπει σε καμία περίπτωση. Άρα βάλεις τα απλά μέσα και περιμένεις τα να λιώσουν. Θες να πεις ότι δεν έπαθες καμιά φορά έτσι που κάνει. Όχι. Εσύ σου έκοψε η σοκολάτα. Όχι. Μετά το νωρίς το ήρθε μια χαρά. Είσαι τυχερή, δεν έσταξα μέσα. Είμαι τυχερή, αν δεν ήμουν τυχερή θα ήμουν εδώ να δουλεύω με τον κύριο Μενέλαο Χατζηστυλή. Α, μάνα μου. Το λοιπόν, έβαλαμε και την τρίτη μας δόση.
Ακούω, κύριε Μενέλα, είχα και στείλει. Είναι η άσπρη που κόφκει, λαλή, με τον τη μέθοδο. Η άσπρη κόφκει ούτως, η άσπρη θέλουμε να... Ενούλες, Μενέλα, ενούλες. Και με κάνεις να... τρία διπλώματα. Να σου τα αποδείξω τώρα. Όχι, όχι, μην μας τα αποδείξω, να διακόψει η σοκολάτα, κρίμα από Θεό. Το λοιπόν, να σας πω τι έκαναμε. Βάλαμε τρία αυγά και χτυπήσαμε τα με 125 γραμμάρια ζάχαρη έτσι καλά να φρατέψουν. Βάλαμε σε ένα, εκοσκινήσαμε 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 30 γραμμάρια κακάο, ένα κουταλάκι baking powder, δύο φακελάκια βανίλια και μισό κουταλάκι αλάτι. Ναι. Και ενώνουμε τα τώρα, κάνουμε το πράγμα. Θέλουμε και μια κουταλιά νερό. Ναι. Τώρα να σου δείξω και γιατί θέλουμε την κουταλιά το νερό. Ξέρεις γιατί? Όχι. Ξέρω ότι ούτε σου λες οι σοκολατίνες που κάνουν. Όλα τα παντεσπάνια όχι θέλουν νερό. Α, όλα τα παντεσπάνια θέλουν νερό. Μάλιστα. Ναι. Στο τέλος τέλει. Μια κουταλιά. Ω, εγώ έβρασα συνταγές που κάνουν παντεσπάνι, ποτούτα τα παντεσπάνια που κάνουν σοκολατίνες και με ένα φλιντζάνι νερό και παραπάνω. Α, άλλο, αλλά ναι. Ναι. Τούτο ναι. Το παντεσπάνι έκανα το βάση της μοντέρνας ζαχαροπλαστικής. Που βγαίνει υγρό το παντεσπάνι. Που δεν χρειάζεται ούτε σιρόπιασμα. Ούτε ποτίσμα. Ναι. Ναι. Το λοιπόν, αφού το ανακατώσουμε χρυσό μου, ναι, να το δείξουμε και του κόσμου, mm-hmm. σε ποια φάση είναι. Έλα λίγο πιο κάτω. Το λοιπόν. Οκ. Okay. Ναι. Τούτο έτσι, mm-hmm. βάζουμε μία κουταλιά νερό μέσα. Να κλέψω λίγο που δάμε. Για πάνε παραπάνω, δάμε. Ναι. Δύο γραμμάρια, σε παρακαλώ. Να και με καρφώσει τώρα, ότι έντεκα 200 και βάλα 200. Και κοίταξε πώς θα μεταμορφωθεί τώρα που να το ανακατέψω. Δηλαδή, διευκολύνει μας, διότι αν πιάσω να το γύρω τώρα μέσα, ένα πολλά παχυρεύστο. Θωρίστο. Ναι. Πόσο okay. εξαπόλυσε ναι, τώρα. Ναι, 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 ναι. Τούτο διευκολύνει μας στο να το απλώσουμε μέσα στο συνή μας mm-hmm. και να έρθει και ομοιόμορφο. Ναι. Εντάξει. Τέλειο. Είναι, να σου πω, πώς βάζουμε λάδι μέσα στις ζύμες mm-hmm. που κάνουμε στο τέλος για να ξεκολλήσει που πάνω στον κάδο, να πιο εύκολα. Ναι. Το ίδιο με το νερό δάμε, εντάξει. Okay, μια χαρά. Πάει στο ταψίν του φούρνου μας. Και θα ψήσουμε, Παύλο, με 180 βαθμούς. Για 8 με 10 λεπτά. 8 με 10 λεπτά και θα τα δείτε πάντες πάλι. Ναι. Θα μπορούσαμε παστούν το παντεσπάνι, ναι. να βάλαμε την κρέμα την προχτεσινή, την κρέμα ζαχαροπλαστικής, αν την χτυπούσαμε μέσα στην τυγή και αφρατεύκαμε τι, ναι, βέβαια. Θα μπορούσαμε. Ναι. 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 Και είπαμε ότι αν θέλουμε ένα άσπρο παντεσπάνι, θα αφαιρέσουμε τα 30 γραμμάρια κακάο που έβαλε ο Παύλος και θα βάλαμε ακόμα 30 γραμμάρια αλεύρι. Ναι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το λοιπόν. Και ερχόμαστε. Να με φοβηθούν ότι είναι πολλά λεπτό. Mm-hmm. Εντάξει, ότι είναι να φουσκώσει. Εντάξει. Κοίταξε όπως τιμούς. Ναι, 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 τέλεια. Άρα δεν θέλεις τον απλώσεις σε όλη τη βάση του ταψιού μας. Ναι. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε μετά, με την γκανάς που να κάνουμε, ανακάτω τώρα την γκανάς ανακάτωστη, να εσωματωθεί. Είπαμε, δάμε βάλαμε την κρέμα τη γάλακτος, έβρασε και μετά βάλαμε τη σοκολάτα και από τη θερμότητα της κρέμας της γάλακτος η σοκολάτα μας λιώνει. Το λοιπόν, φίλοι μου, ώσπου να πάμε στο επόμενο θέμα, mm-hmm. να σας πω ότι ένα λάθος που κάνουμε, έκανα το και εγώ παλιά, mm-hmm. εντάξει. Ευκαινούμε και λαλούμε του κόσμου την ίδια ποσότητα φρέσκα κρέμα, την ίδια ποσότητα κουβερτούρα αν κάνεις την γκανάς. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Okay. Εντάξει, για να κάνεις την γκανάς μεγάλη ιστορία, παίζει πάρα πολύ ρόλο το κακάο που έχει μέσα η σοκολάτα mm-hmm. και ανάλογα βάζεις και την κρέμα για να σου την ανοίξει ή να σου την κάνει πιο πηχτή. Η αναλογία που έδωσα σήμερα, επειδή είναι και κουβερτούρα γάλακτος, έβαλα κουβερτούρα γάλακτος σήμερα μέσα,
Έτσι έβαλα πιο λίν κρέμα γάλακτος, διότι είναι πιο αδύνατη η κουβερτούρα μας. Αν την έβαλα την κουβερτούρα το 52% μόνο, θα έπρεπε να βάλω παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, για να τα εξηγήσουμε τα πράγματα, χρειάζεται μια εκπομπή μόνο να μιλήσουμε για την γκανάσια. Εγώ να σου πω που ξέρω ότι υπάρχουν πλέον. Έτοιμο, το παντεσπάνι μπαίνει φούρνο. 188 λεπτά. Ναι. Που λες, Παύλο μου, πλέον βρίσκουμε κουβερτούρες με τόσο 100% κακάο. Οπότε είναι εύκολο, ενώ στις υπεραγορές υπάρχουν. 8 λεπτά πιάνουμε ένα ώρα. Τώρα εγώ. Ώσπου να το βάλεις μέσα, Χρήσο μου, εψήθηκε ευκαλαμέντο, εδώ δάμε. Μάλιστα. Θαύμα, θαύμα στις χρυσές συνταγές, θαύμα. Λοιπόν. Να δω. Τώρα, τούτο, έτσι όπως είναι, Χρήσο μου, απλά μεταγγίζουμε το. Μέσα σε ένα δοχείο και αφήνουμε το και τούτο όλη νύχτα να κρυώσει. Κανονικά λέμε θέλει 4-5 ώρες. Εγώ προτιμώ, όπως λέμε, το overnight. Okay. Αφήνουμε το τώρα να κρυώσει, ναι. Θα το σκεπάσουμε. Ναι. Με πλαστική μεμβράνη που ναι. Πάνε. Ναι, χρειάζεται να υπάρχει. Το μπολ μας. Ναι. Και θα βάλουμε στο ψυγείο για ολόκληρο το βράδυ. Αν θέλαμε το πράγμα να το βάλουμε που πάνω, που τσινό που βάλει και πέφτει. Την άλλη συνταγή. Άλλη συνταγή. Εντάξει. Που το βάλαμε το για το κάνουμε από μέσα. Ναι, διότι τσινό που λέει που το βάλει και πέφτει, αν το βάλουμε και να κρυώσει τούτο, να μην έχει το ζεστό τώρα, να πέσει και να μα αφήγει νερά από πάνω. Αλλά ύστερα και αφού να στεγνώσει, να πήξει, το δάμε. Και να γίνει τούτο που μα έφερε. Να γίνει το πράγμα το δάμε. Ναι, 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 ναι. Οπότε δεν ενδεικνύεται. Για cover. Οπότε, φίλε και φίλοι, κάνουμε το, βάζουμε το όλη τη νύχτα στο ψυγείο και μετά γίνεται, πίζει και γίνεται το πράγμα. Φίλοι μας, εδάμε που το κότσινο το φωτούινα, τώρα μπορεί να τους μιλάς, όπου θωρείς κότσινο φωτούινα μιλάς. Εντάξει, πρέπει. Οπότε, γίνεται τούτη η κρέμα σε τούτη την πηχτικότητα, που είναι έξω από το ψυγείο τώρα κάπου 2 ώρες περίπου. Γυρεύκει το κότσινο το φατούρι, ναι, παιδιά. Γυρεύκω. Του χρόνου βράμε ποιος είναι να δούμε και εμείς να είμαστε φιλοξενούμενοι, να τα λέμε. Γεια σας, είμαι η Χρύσο Λέφου, ήρθα να μαγειρέψω με φίλο μου Παύλο Φλόγα. Μάλιστα. Το λοιπόν. Α, και περίμενε, περίμενε, έλα φέρτε το πίσω κοινό. Ναι. Ξέρετε να μπούκαμε. Έβαλε λίγο που το μείγμα του κέικ που κάτω, είδατε το, για να βάλει τη λαδόκολλα του, για να μην ταράσει την ώρα που απλώνει, ναι, το κέικ. Εδώ πάνε τη σπάνη μας. Μια χαρά. Και κόφκουμε το. Ωραίο. Πού είναι το μέτρο σου να μετρήσουμε. Έλα. Φέρτε, να το χρησιμοποιήσουμε και στο μέτρο μια φορά. Πάντα εδώ είναι με μέτρο. Ξέρεις γιατί το έχω τούτο στην εκπομπή. Μέτρα μου το και διέρες μου το δια 3. Τα Παναγία μου. Το λοιπόν, 36 δια 3, 12. Ευκολάκι. Ναι. Ποιος ξέρει μαθηματικά. 12. Ναι, 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 12. Τόσο είναι. Οκ, okay, δεν το κόψεις. Όχι, δεν το κόψω κάτω. Που λες, Παύλο μου, ξέρεις γιατί έχω το μέτρο στην εκπομπή. Είδες γιατί σαφικά το κόψεις, επειδή ζαβά. Α. Πε μου, Χρήσο μου, να ακούσω. Ξέρεις γιατί έχω το μέτρο στην εκπομπή. Γιατί, α. Γιατί. Επιανείς και ο μέτρα. Όχι. Για να τρώω με μέτρο. Α. Καταλαβαίνεις, γι' αυτόν το έχω, αλλά... Άμα σε έχω εσένα δαμέ, ξεφεύγω, μάνα μου. Προχτές έβαθ και 3 φωλιές, άστα τα παίξει κατάκος. Τώρα εγώ. Έναν κόλπο να δείξουμε... Που, εδώ δαμέ. Φίλε και φίλοι, τούτο είναι ιντοκάριδο. Αν δουλεύετε σπίτι σας γλυκά, τα οποία θέλετε να σουρωπιάσετε, δεν θέλω να το σουρωπιάσω το τον εγώ λίγο, απλά βάλετε πάνω στον μπάγκο σας ιντοκάριδο, εντάξει, το οποίο αν τρέξει που κάτω το σιρόπι, λόγω του ότι έχει ζάχαρη, θα κολλήσει πάνω στον μπάγκο σου.
Εντάξει, και το ίδιο μετά που να το μεταφέρεις στην πιατέλα σου, πάρε βάλεις δύο μπουκάτο. Οπότε τραβά την υγρασία του, είναι το κάριδο. Τέλειο μυστικό. Ναι. Ωραία. Εν έδειχες τα παλιά τα ζωοπλαστήρα, θωρείς που κάτω. Άντε πάλι με τα παλιά τα ζαχαροπλαστήρα. Είπαμε τσάι, πάμε. Μάλιστα. Τέσσερα, τέσσερα. Παύλο μου να σου πω ότι... Τούτον τι είναι. Α, νόμιζα το σιρόπι σου. Εδώ σιρόπι μου πάμε. Το οποίο σιρόπι είναι εξιντάρι... Τον λαθό νερό. Ναι. Απαναγία μου σκομυρίζει. Ένα εξιντάρι και κάναμε το την περασμένη φορά. Μάλιστα. Το ίδιο. Εντάξει. 500 γραμμάρια ζάχαρη, 275 νερό. Ένα ξυλάκι κανέλα, βάλουμε το βράζουμε 6 λεπτά και μετά βάλουμε το λίγο λεμόνι. Μετά τον βρασμό που μετά, ναι. Ναι, okay. Πάντα τα σιρόπια αφήνουμε να ξεκινήσει ο βρασμός και μετά πιάνουμε ώρα. 6 okay. λεπτά. Σε καλή μαθητρία. Το εξιντάρι τούτο. Α, ωραία, Χρυσό, θυμάσαι το. Θυμούμε το. Ακόμα θυμούμε το. Κάποτε ήμουν και εγώ έτσι. Όχι, με φάση, με τις έννοιες που έχουμε ξεχάνω πολλά, αλλά... Παύλο, να σου πω ότι ναι. Σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε την τούρτα, γιατί είναι και τα γενέθλια της κόρης μου. Σήμερα γίνεται 23 χρονών η κόρη μου. Πριν 23 χρόνια, έτσι σήμερα γέννησα. Μάλιστα. Η κόρη μου να μεγάλη. Σου ζήσει, ευχαριστώ να τη χαίρεσαι. Να σε καλά. Και αν μου το ελάβες, ήταν να κάνω μια special τούρτα. Μια χαρά εν τότε, μια χαρά. Ξέρεις ότι καρτεράζει ο Ανδρέας ο Κιόρτσιος τώρα. Βέβαια, είναι τα 200 φορές. Είναι έτοιμη. Είναι να του πάρεις τώρα που να πάει πως στην εκπομπή. Λοιπόν, έναν ωραίο κόλπο για να κάνουμε τη στρώση πάνω στα γλυκά μας. Εν τούτο με τούν τη μύτη. Εντάξει, αν δεν την έχουμε, απλά κόφουμε που δάμε τούτο. Και κάνουμε το έτσι. Ναι. Αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο, ξέρεις. Τέλεια. Τέλειο, τέλειο μανίς να μου να κάνουμε. Ναι. Αλλά είναι... Δεν συμπλήρωσε ο φίλος μου που μέσα το τέλειο μανίς. Όχι, όχι, κάτι παλόμι. Όχι, εγώ το είπα, ήταν πουλού μου. Το λοιπόν, φτιάχνουμε τέλεια σοκολατίνα γκανάς, που τούτοι μπορεί να παραμιλούν όλοι οι καλεσμένοι σας. Είναι ελαφριά κανάς τούτη. Εντάξει, δεν τώρα που είναι δοκίμας, άρεσε μου πάρα πολλά. Ναι, διότι εγγάλακτος, ναι. Ανάμιξα τη μαζί με, την, με την άλλη την το, κουβερτούρα, την κουβερτούρα ναι. Που μπορεί να γίνει μόνο εσύ κόσμο που του αρέσει και το πικρό. Ναι. Εντάξει, μπορεί να την κάνει να αποφύγει την, πώς τη λες, τη γάλακτος και να βάλει ουλο, 600 κουβερτούρα. Γραμμάρια, ναι, ναι. Αλλά να μου το πάρει στο έναν κιλό την... τη φρέσκα την κρέμα, ναι. Όχι στα 800. Ναι. 800 που το έχουμε, ναι. Ναι. Άρα οι πιο δυνατές σοκολάτες, δηλαδή το 52% θέλει παραπάνω κρέμα γάλακτος για, ναι, να κάνεις την γανάσου. Ναι. Τέλεια. Εγώ τώρα που την δοκίμασα, πάει πολλά, Παύλο μου, και ας πέναν κάνεις μπισκότα και θέλεις να τα ενώσεις, είναι τέλεια τούτη. Οι μακαρόνς. Ναι. Έλα βαστά μου το λίγο, σε παρακαλώ. Πρέπει να είμαστε και λίγο μακριά. Ναι, τώρα ναι, ναι. Μακριά τα σέρκα μου με φάση. Μακριά τα σέρκα μου όσον αφορά την δουλειά. Ναι. Κατάλαβα, με φάση τίποτε. Δεν ξέρω εγώ. Μια χαρά. Οπότε τώρα θα βάλουμε την γανάσια, περάσαν το 8 λεπτά. Σκαλώ το παντεσπάνι. Αφήσε να το δω. Τέλειο. Τέλειο. Ευχαριστώ. Αυτό το δίζει ο κόσμος, βάζει το πάνω στα μάτια. Εδώ στην εκπομπή να αγγίζουμε την τελειότητα. Έτσι. Μπράβο. Φίλοι μου, βλέπετε, εφούσκωσε μια χαρά. Το φούσκωμα, επειδή είναι ζεστό τώρα, μπορώ να το βγάλω. Βλέπετε το και εδώ, μπορώ να μας το δείξουμε, έλα ως τούτο. Μπορεί. Να έρθει. Τζαν υπό μόνος. Έτσι. Το λίγο. Κόψα, δεν είναι τίποτα. Δεν πειράζει, δεν βάλουμε από πάνω. Το λίγο. Εν τούτον το πάχος, δαμε, ναι, είναι έναν εκατοστό το πάχος, είναι όσο χρειάζεται. Το λίγο. Και πάμε να κάνουμε τη γέμιση. Απλά. Έχει και κάποιος που είναι ξέρει. Βοηθά πάρα πολλά τους αρχάριους του τη μέθοδος, διότι πιένει ομοιόμορφα παντού και δεν χρειάζεται να βαστά στη σπάτουλα, μπορεί είναι πιο χαμηλό, μπορεί είναι πιο ψηλό. Ναι. Εντάξει. Όταν έρχεσαι... Αλλά βοηθάμε και εμάς τους επαγγελματίες σε θέμα χρόνου. Ναι. Τέλειο. Τέλειο. Και είπαμε να θέλουμε ένα άσπρο μπαντεσπάνι. Θα βάλαμε την ποσότητα που βάλαμε σε κακάο. Θα βάλαμε τα αρχιάλωνα αλεύρι. Ναι.
Τούτε είναι η διαδικασία. Οπότε μια χαρά. Το παντεσπάνι μας. Πάλι, αν το κάνουν με την τοσολογία που έδωσα εγώ και φαίνεται στο παντεσπάνι λίγο άσπρο και θέλουν το πιο σκούρο, εντάξει, μπορούν να μειώσουν το αλεύρι. Να βάλουν κακάο. Για να βάλουν κακάο, ναι. Το λίγο. Τούτο που το εσπάσαμε. Βάλουμε στη μέση. Στη μέση. Να βάλουμε σιρόπι. Αν δεν έχετε σιρόπι έτοιμο και προλαβαίνετε να κάνετε, ανοίξτε το ψυγείο, ένα γλυκό του κουταλιού ενάχετε που είναι πεθερά σα και βάρτε του λίγο πως είναι το σιροπούι. Είναι και τόσο απλό όσο το λαλείς. Αλλάξεις μου τη γεύση του γλυκού τώρα. Γιατί εμένα θα μου άρεσε και τώρα να βάλω σιρόπι που κεραζού είδαμε πάρα πολλά. Ναι, έτσι είπα εναλλακτική. Δεν είπα να το κάνουμε όπως τους είπες. Αλλά λέω σε περίπτωση που δεν έχουμε. Είχαμε ένα μικρό ατύχημα εδώ, γιατί τρύπησε η σακούλα μας, δεν ξέρω. Θέλεις άλλη? Ένα πιάσω άλλη τώρα. Να σου φέρω άλλη. Ένα λεπτούδι. Είναι πάρα πολλά ώρες του εσύ. Ναι. Δεν κουφκέται. Δεν κουφκέται. Άσε το βάλω που δούμε. Εντάξει. Χρήσω μου, εντάξει. Όχι, θα τα καταφέρω. Και λαλώ ύστερα πώς δεν έχει γίνει την η κόρη μου η Μίτσα. Ναι, τον πουλό μου, πώς θα γίνω. Έλα, κράτα. Ναι, το λοιπόν, τώρα θα στρώσεις. Ναι. Θα βάλεις το παντεσπάνι το από πάνω. Ναι. Και θα κάνεις άλλη μια στρώση. Να το κλείσουμε γύρω-γύρω. Θα το κλείσουμε γύρω-γύρω. Ναι. Άρα, θέλει διάλειμμα ο φίλος μου. Ναι, να πάμε ένα διάλειμμα, ώσπου να το κάνεις τούτο και να έρθουμε πίσω να τη δείξουμε, μπορεί να φύγουμε λίγο από το τέλος, να δείξουμε πώς το στολίζουμε. Εντάξει, όπως θέλετε, όπως θέλετε. Άντε φίλοι μου, πάμε ένα διάλειμμα, όχι πολύ ώρα, να έρθουμε να τελειώσουμε τα θεϊκά τα γλυκά που έχουμε σήμερα. Φύγαμε. Επιστρέψαμε, είδα ότι άπλωσες τσελί πάνω, την γκανάζ. Οπότε παίρνουμε τη σπάτουλα μας και απλά τραβούμε τη γραμμή μας για να ισώσει. Εντάξει. Τέλεια. Δεν θέλει πολύ κυρελέησο. Μόνο να σε παρακαλέσω να μου φέρεις λίγο χαρτί να έχω τα με δίπλα μου. Βέβαια. Έτσι, λίγο χαρτί. Χρυσό μου, αν ήταν να κάνουμε κορμό, εντάξει, θα εβάλαμε και στα πλευρά να καλύψουμε όλα μας τα πλευρά. Αλλά επειδή να το βγάλουμε σε μερίδες για να δείξω και στους φίλους πώς γίνεται η μερίδα. Αν θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα σχέδιο και κάνουμε το σβανωτό του μαχαίρι, απλά εν το πιέζουμε, απλά γυρίζουμε το πάνω, βλέπεις. Μάλιστα. Και γίνεται το πράγμα. Μάλιστα. Τέλειο. Ερχόμαστε σιγά σιγά, αλλά τέλεια τσιξόπετσα, να το κόψουμε για να ισώσει. Δηλαδή, εν το finish που θα έκαναμε, με τη σπάτουλα, κάνουμε την με το μαχαίρι. Για να ισώσουμε το γλυκό μας. Το πιάσω λίγο, ναι. Ναι, ναι. Πες μου, να κάτσεις να το φάεις τώρα. Όχι, να το βάλω δάμε, να το φυλάξουμε για μετά. Δεν το πετούμε τίποτε. Κοίτα, μπορώ να δοκιμάσω που δάμε τώρα καλό. Που σκέφτομαι. Ναι. Έχει ώρα που το σκέφτεσαι, είναι τώρα που το σκέφτεσαι. Ναι, για να μην το χαλάσουμε μετά. Όταν μπορεί να δοκιμάσω που δάμε. Φίλοι μου, πάντα όταν δουλεύουμε με κρέμες, καθαρίζουμε το μαχαίρι μας μετά για το επόμενο κόψιμο, για να μην χαλούμε τις γραμμές του γλυκού. Πολλά ωραία είναι το παντεσπάνι.
Που να μείνει ακόμα που να το. Ας πούμε αύριο είναι να, μπράβο, ήταν να, σου να το τραβήσει τώρα. Το σιρόπι. Ήταν να σου το πω τώρα. Αλλά είναι πολλά ωραία η γεύση του. Και η γκανάζ είναι πάρα πολλά ωραία, θεϊκή. Και είπαμε είναι. Διάς μου το πιάτο σου. Βέβαια. Είναι 800 γραμμάρια κρέμα γάλακτο στην οποία βάλουμε την να βράσει ή σαπού να βράσει. Και βάλουμε μέσα, κατεβάζουμε από τη φωσκιά, βάλουμε μέσα 400 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτο 40% κακάο και βάλουμε και 200 γραμμάρια κουβερτούρα 52% κακάο. Σε περίπτωση, είπε μας ο Παύλος, που το θέλουμε ούλον κουβερτούρα, δηλαδή είναι πικρούα. Ναι. Θα βάλουμε 1 λίτρο, 1000 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 800 γραμμάρια από την κουβερτούρα. Το λοιπόν. Χρυσό μου, μάλιστα. Τώρα πιένουμε να μεριδοποιήσουμε. Χάτ. Λίγο ώρα για να προλάβουμε να κάνουμε και τα ροδίτικα που θέλει ο κόσμος. Ακριβώς τα ροδίτικα. Στη μέση. Μάλιστα. Εύκολα, κόφτεται πάρα mm-hmm. πολύ εύκολα. Θωρείς το πουταράσι που του βάλα από κάτω το. Ναι. Δεν κολλήσει. Θέλω ακόμα λίγο χαρτί. Καλό. Λίον, γι' αυτό φέρεις όλη την χαρτοβιομηχανία. Εντάξει. Άφησε με τον όχρη αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και κόβουμε σε μερίδες στο γνωστό size των ζαχαροπλαστείων, των παλιών ζαχαροπλαστείων. Των παλιών καλών ζαχαροπλαστείων. Τέλεια. Και έχετε σπίτι το θεϊκό γλυκό που να το αγοράσετε από ένα ζαχαροπλαστείο και που να το σερβίρετε και να σας πούν, ας πούμε. Είναι τέλειο για τον καφέ με φίλες. Είναι τσίπου το τέλειο. Το λοιπόν. Είναι το ωραίο. Ναι. Και τώρα ερχόμαστε. Κάμε έναν τριανταφυλλούι που πάνω. Να μου να κάνω. Τέλεια οι σοκολατίνες, παιδιά, που αγοράζουμε. Μπράβο, Παύλο μου. Χαίρομαι πάρα πολλά. Αλήθεια. Είμαι λάτρης του παλιού του γλυκού εγώ. Κι εγώ. Τούτα τα γλυκά που σου ξυπνούν θύμησες, που σε παίρνουν χρόνια πίσω, τα ανέμελα μας τα χρόνια. Πόσο με μεγαλώσαμε με τα γλυκά. Ναι. Έτσι ακόμα μεγαλώνουμε με γλυκά. Δεν μπορώ να κάνουμε. Το λοιπόν. Και ξεκινούμε να το στήσουμε. Έτσι. Ο Παύλος πάντα έχει το τον με τα στισήματα. Και τελειώνουμε και πάμε στην επόμενη συνταγή. Να θες να θυκευάσεις την. Α, να πούμε τα υλικά. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω τα υλικά για τα ροδίτικα λουκούμια. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια σκόνη αμυγδάλου, 300 γραμμάρια ενδοκάριδο, 200 γραμμάρια σιμυγδάλι, 600 γραμμάρια ζάχαρη νάχνη, 100 γραμμάρια αθόνερο, άρωμα αμυγδάλου και 200 γραμμάρια νερό. Τούτα είναι τα υλικά μας. Το λοιπόν, και ξεκινούμε. The stage is yours. Είναι έτσι που λαλούν. Ναι. Μάλιστα. Εδώ να πω στους φίλους, στις φίλες και στους φίλους μάλλον, ότι τούτη συνταγή κρατείται ως εφταφράγιστο μυστικό από τους ροδίτες. Όχι με το μασέρι. Και στην γίνη. Το λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε στο ίντερνετ ούτε πουθενά. Εν τω μεταξύ, να βάλω τα πράγματα μέσα, βάζουμε όλα τα στερεά. Δηλαδή, έχουμε 250 γραμμάρια σκόνη αμυγδάλου. Έχουμε 200 γραμμάρια σιμυγδάλι. Το σιμυγδάλι είναι το χοντρό. Το λεπτό. Λεπτό σιμυγδάλι. Ναι. Και το ενδοκάριδο να πούμε είναι η φάδες καρύδας, τσίνα. Ναι, εδώ δάμε. Μάλιστα. 300 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος, ενδοκάριδο, ναι. 300 γραμμάρια ενδοκάριδο. 250 γραμμάρια σκόνη, είπαμε. Αμυγδάλου. Τα 200 το σιμυγδάλι είναι, βάλαμε το. 600 γραμμάρια ζάχαρη νάχνη. 100 γραμμάρια αυθόνερο, άρωμα αμυγδάλου και 200 γραμμάρια νερό. Ναι, γιατί να είναι όμως τον και βασανίζει με. Θέλεις να σε βοηθήσω. Όχι, εντάξει. Λοιπόν,
και τα 600 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Και βάζουμε, φίλες και φίλοι, την πεταλούδα. Απλά να κατέβουμε να σμίξουν τα στερεά. Μέχρι να σμίξουν τα στερεά, έχω 200 γραμμάρια νερό, 100 γραμμάρια αθώνερο και βάζω και ελάχιστες σταγόνες, 2-3 σταγόνες εσένσα αμυγδάλου. Μάλιστα. Θέλω να βάλω πολύ, διότι να μου καλύψει το αθώνερο. Γιατί έλαθ. Να δανειστώ από τούτα κεραζούθια να βάλω στο τούτο μου. Κάμε ό,τι θέλεις. Εντάξει. Το λοιπόν. Και τώρα ρίχνουμε μέσα το υγρό στοιχείο. Και αφήνουμε τα να ανακατωθούν. Μέχρι να ανακατωθούσει, να επανέλθω σε εκείνο που είπα. Οι ρωδίτες του έχουν φτάσει στο μυστικό. Μάλιστα. Δεν βρίσκεις τη συνταγή ούτε στο ίντερνετ, mm-hmm. όσο και να ψάξεις. Και έτσι αναγκάστηκα και εύκολα τη συνταγή από τη γεύση. Μάλιστα. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι 100% ροδίτικο, διότι δεν έχω τη συνταγή. Mm-hmm. Αλλά αν συγκρίνω με τα ροδίτικα που είχα στο χέρι μου και δοκίμασα τα, και ακόμα έχω για να με λειτουργείς μέσα στο θάλαμο, mm-hmm. και ευκάλλω και δοκιμάζω, δεν βρίσκω διαφορά. Η μόνη διαφορά που έχει που δεν έβαλα εγώ μέσα, διότι μου αρέσει και εμένα προσωπικά, τούτο είναι να το πω στους φίλους τηλεθεατές, βάζουν φιστίκι, που είναι ένα φιστίκι, ένα σπρισμένο dice. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Μόνο, τίποτα. Ναι. Το λοιπόν. Έτοιμο το μείγμα μας. Τέλειωσε. Μάλιστα. Μουσκομυρίζει πάντως, μυρίζει τέλειο. Σκόνη αμυγδάλου βρίσκουμε έτοιμη, είναι και ναι, 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 ναι. Όπου πουλούν... Γοράζουμε πως είναι τη λεπτή τη σκόνη αμυγδάλου. Ναι. Χρυσό μου, όπου πουλούν ξηρούς καρπούς. Ξέρω, ναι, ναι, είδα. Το λοιπόν. Αφού το βάλουμε... και σμίξουν όλα τα υλικά μεταξύ τους, mm-hmm. βγάζουμε το και βάλουμε το και τούτο όλο το βράδυ στο ψυγείο για να μας τραβήσει το σιμιγδάλι τα υγρά, mm-hmm. και το εντοκάριδο και να έρθει να γίνει τούτη πάστα, κοίταξε. Ναι. Τούτο το πράγμα. Mm-hmm. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύπλαστο. Κάνουμε το σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Μάνα μου, τα παιδιά παίζουν. Α? Εμένα έλαω μου τσινό. Οκ. Εμένα έλαω το δικό σου τούτο. Το λοιπόν. Και έχουμε τούτο που βάλουν μέσα οι ροδίτες, το ψαλιδάκι. Έλα. Να μην το λερώσω, κόψε μου το που δάμε. Δάμε. Τσάμε, λίγο, τσάμε. Κόψε το ακόμα λίγο, διότι. Οκ. Φίλες, φίλοι, τούτα είναι γεμιστά με πραλίνα. Πραλίνα. Με μερέντα, όπως λάλλουν και οι εξελάδος. Το λοιπόν, τούτο είναι τέλειωσε. Μάλιστα, τούτο τώρα ανακατέψαμε το και θα τα αφήσουμε να τραβήσει. Ναι. Μάλιστα. Ανακατεύουμε τα ούλα τα υλικά μαζί. Μπράβο. Έτω, ευχαριστώ. Mm-hmm. Αλλά θέλει να τραβήσει, κοίταξε τη διαφορά. Ναι, 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 να μείνει να τραβήσει. Ναι, mm-hmm. λουβά τώρα, πρέπει να μείνει. Εντάξει. Ωραίο. Μουσκομυρίζει. Και μουσκομυρίζει βάζουμε αυτό νερό. Μέσα στη μέση μπραλίνα φουντουκιού και ερχόμαστε. Αν έχει να γιάσουμε σε τον την εκπομπή. Κλείουμε εδώ. Εγώ ξανά είχα το δοκιμάσει τούτο. Είναι τέλειο. Ναι. Είναι ένας πολλά ωραίος συνδυασμός. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω, εντάξει, να μην πω ότι είναι 100% η συνταγή, δεν mm-hmm. Μπορώ να ισχυριστώ έτσι πράγμα, αλλά
Μόνο που τη γεύση είναι εύκολα το, είμαι πάρα πολύ λαγόντα. Ναι. Εντάξει, έχω το δοκιμασμένο, να πω ότι μπορούμε να το φυλάξουμε σε διάσμενο αρκετό. Ναι, καλό. Το μαύρο. Ναι. Άμα το δούμε. Μπορούμε να το φυλάξουμε στο θάλαμο, μπορούμε να το τυλίξουμε με μεβράνη, τη μεβράνη εννοεί τη μαγειρική, την άλλη. Ναι. Το όπως το χαρτί, ναι. Η διαφανή, εντάξει, ναι. Για κεραστικό, μπορεί να μπει απευθείας στο θάλαμο με γίνο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, εκτός ψυγείου διατηρείται μέχρι και 10 μέρες, δεν έχει ούτε γάλα, δεν έχει τίποτε, ούτε αφεντικά μέσα, εκτός που την μερέντα για να είμαι ειλικρινής. Αν την βάλαμε στο ψυγείο, πάλι θα το τυλίξουμε με πλαστική μεβράνη. Και θα το βάλουμε σε ένα. Μιλώ για κεραστικό. Α, για κεραστικό. Μπορεί να μέσα σε ένα τάπερ ή κοινάτε τρούφα, αν θέλει. Μπράβο, θα το βάλουμε μέσα. Ναι. Και μπορείτε να κάνετε κεραστικά για να δώκετε στα χαρτώματα, στα βαφτίσια, στα. Κοιτάξτε, πάρα πολλοί κόσμοι ειλικρινά επικοινωνήσαν μαζί μου μετά που το ανακοίνωσα. Αφού και εμένα, Ελέα μου. Και στενοχωρκού μου του ελαλούσα περίπου. Καλό Σεπτέμβρη, καλό Οκτώβρη. Εδώ φίλε, τσεφίλη. Εδώ ήρθε η ώρα του. Ναι. Μια χαρά. Κοίτα, δεν έχει καμιά δυσκολία. Είναι υλικά που μπορούμε να εύρουμε. Να σας ξαναπώ τα υλικά. Είναι 250 γραμμάρια σκόνη αμυγδάλου. Είναι 300 γραμμάρια ινδοκάριδο, ινφάδες καρύδας. Είναι 200 γραμμάρια σιμυγδάλι λεπτό. 600 γραμμάρια ζάχαρη νάχνη. 100 γραμμάρια ανθόνερο. Περίμενε. Παύλο, βάλαμε τη σκόνη αμυγδάλου, το ενδοκάριρο, το σιμυγδάλι, τη ζάχαρη να έχει ανακατέψαμε λίγο. Ναι. Και μετά βάλαμε τα 100 γραμμάρια αθόνερο. Σμίξαμε το αθόνερο με το νερό και με το εσένς μαζί. Ναι. Και βάλαμε και βάλαμε το μέσα και σμίξαν όλα τα υλικά. Τρεις σταγόνες πάντων του άρωμα, του αμυγδάλου. Τρεις σταγόνες. Άντε, πάλι εξαρτάται από τη μάρκα που χρησιμοποιάς. Εντάξει, ναι. Okay. Να καθαρίσω λίγο δαμέ, γιατί οι άντροι μας παρακολουθεί μας. Ο εμποράσιο παράπονο δεν τη ελερώσαμε. Δεν τη ελερώσαμε πολλά. Όχι, να λέγεται η αλήθεια. Μια χαρά. Τη σοκολατίνα, τσίπου το θεϊκή. Είναι, παίρνει μας έτσι παλιά στα ζαχαροπλαστεία που επιέρνει ο κόσμος. Έτσι είχε που ποτέ να πάει ο κόσμος παλιά. Γνώριζε μια κορούα, έναν αγόρι, έπαιρνε τον να φάει καμιά σοκολατίνα. Πού να την πάρει. Αφού οι τσιρούες μας ήταν παντούν τη τσάρι, αν πάτε πάμε εκεί, αν πάτε πάμε δά. Εσύ και φτάσες στο καφέ Ολύμπια. Δεν φτάσα τίποτε εγώ. Και να τα έφτανα, ο τσιρίς με θα με αφήνε να πιένω, να είσαι σίγουρος. Ήταν, κράταν μας καλά γερά. Αλλά, ναι, πιέναν έτσι κανέναν περίπατο. Ούτε σιρόπα. Όπως τον κορονοϊό, σκιο μέτρα ο ένας και σκιο μέτρα ο άλλος. Όχι τώρα που είναι αγκαλιασμένοι πριν να γνωριστούν. Μια χαρά. Οπότε τούτα είναι. Τούτα είναι τα λουκούμια. Ναι, τούτα είναι τα λουκούμια. Μπορούμε να του δώσουμε ένα άλλο σχήμα, μπορούμε να τα κάνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι. Οβάλ. Τούτον εντό. Ναι, μπορεί. Αν έχει την επιδεξιότητα να μπορέσει να βάλει τη μερέντα από τη μια πλευρά ενό στην άλλη. Ναι. Τώρα σου κάνουμε. Και το άλλο να ρωτήσω. Εκτό που πραλίνα φουντουκιού, τι μπορούμε να βάλουμε μέσα. Μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα ξηρό καρπό, αν θέλαμε, ας πούμε. Είπα σου για το ξηρό καρπό. Στα ροδίτικα που δοκίμασα έχει φιστίκι. Όχι πιστάτσιο. Ναι. Φιστίκι, το φιστίκι. Φιστίκι. Ναι. Εγώ δεν το έβαλα. Εντάξει. Πρέπει, αν θέλει. Μπράβο, έτσι. Έτσι, απλά τραβάς μια γραμμή. Μάλιστα. Και να το κλείσουμε. Τσέρκεσαι και κλείστο. Τέλειο. Εντάξει. Ναι. Πολύ όμορφο. Και κάνεις το έτσι. Ναι. Και το κεραστικό μας. Είναι έτοιμο. Τέλειο. Δεν βάζουμε τίποτε από πάνω, ούτε ζάχαρη να έχουμε τίποτε. Τίποτε χρειάζεται. Μα τόσο πλούσιο το ίδιο. Ναι. Και μυρίζει το αθόνερο τόσο ωραία. Και το αθόνερο δεν είναι πολύ να σου πνεί τούτες ούλες τις γεύσεις. Οι αναλογίες που έβαλες είναι τόσο όσο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Έκανα πάρα πολλές δοκιμές, επειδή δεν είχατε συνταγή, αλήθεια να λέγεται. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που το αποτέλεσμα. Και εγώ, πίστεψέ με, άρεσε μου πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά όμορφα.
Το λοιπόν, κάνω το τελευταίο. Εμείνα μας 2 λεπτά, θα τα στολίσει. Δώστε του 1 λεπτό του ανθρώπου να τα στολίσει έτσι ωραία που τα στολίζει πάντα. Αφού έχουμε τα ούλα σερβιρισμένα. Αυτά είναι by Χρύσο Λέφου με το κερασάκι. Αυτό είναι του Μενέλα ο Χατζηστηλή, φίλοι μου, γιατί κοντεύουμε προς το τέλος, έχουμε αγωνία. Αν θα πίνουμε καφέ μαζί του χρόνου ή αν θα είμαστε ο καθένας έσω του. Οπότε αν καλοκρατούμε τον ίδιο να κάνουμε. Δεν μου λέτε έτσι και... πράγματα. Εγώ πού να πιένω. Μπορεί να έρχομαστε εμείς, Παύλο. Τι εννοείς να έρχεσαι εσύ. Να έρχομαι εγώ, σας στέκομαι τα μεγιά σας, είμαι η Χρύσο Λέφου και σήμερα θα παγιδέψω με τον φίλο μου Παύλο Φλόγα. Υπάρχει έτσι περίπτωση. Έριξε, αφού γι' αυτό εγώ, του κάμα το κερασούι και βάλα το και την κατάσταση του δάμε. Είναι με νέλα ως τούτο. Τι να κάνω. Θα είμαστε και του χρόνου όπως είμαστε τώρα. Μην έχεις καμιά έννοια. Το λοιπόν. Το λοιπόν. Στόλις μας τα Γιωργίνα έτσι ωραία που ξέρεις εσύ. Θα τα βγάλω τα κάνει και το τι μπορώ. Μάλιστα. Έπιασες μου ζούλα τα κεράζια. Όχι, άφηκα. Αφού ερώτησα. Και έχει και τούντα τέλεια. Τούτες τις τέλειες τις φυσαλίδες. Okay. Φέχτες. Που αν έχετε ρομαντικό δείπνο, βοράστε καμιά 50 κάμπο τούτες. Είναι αφροδισιακές έχουν να πούν. Ναι, ναι, πολλά. Πολύ νύχτα αν κοιμάσαι. Που την πειρά ρε κοιμάσαι. Ναι, 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 πολύ πειρά. Που την αγωνία. Πολύ έξαψη. Ναι, ναι, ναι. Την αγωνία. Μάλιστα. Πολλά ωραίες. Έτσι να τα στολίσει πάντα ο Παύλος μας στολίζει τα όμορφα. Παύλο μπορώ, μου, εγώ έχω τα δοκιμασμένες και τις κοιότες συνταγές σου είναι εξαιρετικές, δοκιμάστε τις, εμπεζούνται και κλείουμε σιγά σιγά. Ναι, να κλείσουμε. Θέλω να μου πεις, είναι η τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Ναι. Θέλω έτσι να μου πεις δυο λόγια για την εμπειρία σου καταρχάς. Πρώτα απ' όλα ήταν μια ευχάριστη εμπειρία. Mm-hmm. Πρέπει να σας ευχαριστήσω εκβαθέως, ειλικρινά. Ναι, εμείς να διότι, σε ευχαριστήσουμε γιατί σπαταλάς χρόνο δαμέ, αφιερώνεις χρόνο. Να σου πω, ευκάλετε πέμπουτες νεφθαλίνες. Mm-hmm. Η αλήθεια να λέγεται. Επέρασα πάρα πολλά ωραία. Mm-hmm. Και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι να συνεχιστεί κάτω από το ίδιο στάτους. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος για το δω. Και να είμαστε πολλά σύντομα μαζί για καινούργια. Και ετοιμάζω πολλές εκπλήξεις για το χειμώνα φέτος με συνταγές οι οποίες δεν έχουν ξαναβγεί στον αέρα. Αναμένουμε με αγωνία. Και πέρα, και εκείνες που έχουν ξαναβγεί, πολλά απλοποιημένες. Mm-hmm. Οπότε για να μην τρώμε τον χρόνο του Μενέλαου για να φωνάζει. Mm-hmm. Φίλοι μου, καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Να τα πούμε πολύ σύντομα. Το λοιπόν, Παύλο, με ευχαριστώ σε πάρα πολλά. Ευχαριστώ σε που είσαι εδώ, με αφιερώνεις χρόνο, βγάλεις μας τις υπέροχες συνταγές. Να σε καλά. Ευχαριστώ σε πως οπότε σε πιάσω, είσαι πανέτοιμος να μοιραστείς μυστικά μαζί μου. Είναι πολλά ωραίων τούτων και νιώθω και εγώ άνετα να ρωτήσω πράγματα. Φίλοι μου, ευχαριστούμε πάρα πολλά που είσαστε μαζί μας. Να περνάτε όμορφα, χαρείτε το καλοκαίρι. Αγαπούμε σας πάρα πολλά. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.